Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Blessed is the Lord God always, both now and ever, to the ages of ages. Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Αλληλούια. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματα σου εν παντή καιρό. Αλληλούια. Ενίσταξεν η ψυχή μου, από ακηδίαν με μέσομεν τη λόγη σου, αλληλούια. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυρία σου και μη εις πλεονεξίαν, αλληλούια. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου, αλληλούια. Μέτοχος εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σε εντολά σου, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ναι, αλληλούια. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγαρεό σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for the repose of the soul of the servant of God, Catherine, departed this life, for the forgiveness of every transgression, voluntary and involuntary. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Let the Lord God establish your souls where the just repose. The mercies of God, the kingdom of the heavens and the remission of our sins, let us ask of Christ, our immortal King and our God. Bless you, Kyrie. Ότι εσύ Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυση του της καημημένης δούλης σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην τον άρξου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και σε ποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεϊθόμεν, της η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, της ψυχής, της κεκοιμένης δούλου Εκατερίνης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν του Ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίσαμε και πλάσαμε, συνέτησόμε και καθίσομε τα σέντολα σου, ελέησον με Κύριε. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματα σου και πελαθόμην, ελέησον με Κύριε. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα, ελέησον με Κύριε. Από των κρυμάτων σου που και ξεκλίνα, ότι εσύ ενωμοθετήσας με, ελέησον με Κύριε. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματα σου εις τον αιώνα διανταμείψην, ελέησον με Κύριε.
is time for the Lord to act. They broke your law. Have mercy on me, O Lord. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Eleison me Kyrie. Kyrie deithomen. Kyrie eleison. Οτισί Ανάστασης η ζωή και η ανάπαυσης της κακοιμημένης δούλης σου Εκατερίνης Χριστέ ο Θεός ημών, συν τον άρχου σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant Catherine, O Christ our God, and to we give glory as to your Father who is from everlasting, your holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Ελεησόμε, Αλληλούια, επίβλεψεν επέμε, ελεησόμε, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομα σου, Αλληλούια. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματα σου και πελαθόμην, Αλληλούια. Της φωνή μου ακούσον, Κύριε, κανά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με, Αλληλούια. Princes have persecuted without a cause, and because of your word my heart has been afraid. Alleluia. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματα σου βοήθησε μη. Επιλονήθην ως πρόβατον Απολλωλό, ζήτησον την δούλην σου, ότι δάσε δολάι σου, ου και πελαθόμην. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. For you are the resurrection and the life and the repose of your servant Catherine, O Christ our God. And to you do we send up glory, eternal Father and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Κυρίου δεϊθόμεν. Κύριε ελεησόν. Οτισί η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της ψυχής της κεκριμένης δούλης του Θεού Εκατερίνης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν του ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. The choir of the saints have found the fountain of life and the throne of paradise. May I also find the way through repentance. The sheep that was lost am I. Call me up to you, O Savior, and save me. Blessed are you, O Lord, teach me your commandments. In the beginning you formed me out of nothing, honoring me with your divine image. But when I disobeyed your commandments, you returned me to the earth from which I was taken. Restore me to that likeness, that the ancient beauty may be formed anew. Ευλογητός η Κύριε, διδάξομαι τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήντου δόξη σου, είχε στέγματα θερούντες μάνων, εκτήρησον νόσον πλάσμα δέσποντα, και καθαρίσω εις εσπλεκνία και την ποθήνη πατρίδα παράσχομη παραδείσου πάλι ποιον πολύ ντυμε. Ευλογητός ο Κύριε,
διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός την δούλην σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψου συνόσφος θύρες. Την και κοιμημένην δούλην σου ανάπαυσον, παραρών αυτής πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το θρυλαμπές της μιας θεότητος ευσεβώς υμνησόμεν βόντες, Άγιος Υ, ο Πατήρου Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Εν Υιή και Αγί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, χαίρεσεν Υι Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, την γένων των ανθρώπων ευρωτών της ποτηρίαν, δια σου ευρύμεν παραδείσον, Θεοτό και Αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Μετά το Άγιον ανάπαυσον Χριστέ, με το χώρος ποια δόξα έστηκεν, επιγύσαμε τα θετός, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απαντηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Άλλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και του γλυκασμού της εις ωραιότητος, είναι εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Ως άντων μαραίνεται και ως όνα παρέρχεται και διολύεται πας ανθρώπος, πάλιν ηχούσι της αλπίγος, νεκρίος εν συζυσμός, πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντηση Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα ειν μετάστησας εξημών εντός των Αγίων σου κατατόξων ψινές, το πνεύμα της διδούλης Χριστέ. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα,
ως υπάρχεις με τα θάνατον, που παραμένει ο πλούτος, που συνοδεύει δόξα, απελθόν γαρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστέ το αθανάτο βασιλεί, βοήσομε, ημετεστάντα εξ ημών ανάπαυσον, εν τα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Truly awesome is the mystery of death, how the soul's harmony with the body is violently broken, how the natural bond that unites them is severed by the divine will. Therefore we entreat you, O giver of life and lover of mankind, to her now departed give rest where the righteous dwell. Υμνήστη του προφήτου πόντος εγώ γη και σποδός και πάλιν και τα νόησα εν την ύμαση και είδον τα οστά τα γεγινωμένα κήπον. Άρα της εστί βασιλεύει στρατιών της, πλούσιος επένης η δικαίος, η αμάρτωλος αλλαλανάμασον Κύριε, μα τα δικαίων την δουλήν σου ως φιλανθρωπός. Αρχήμη και υπόστασης των πρόστυργών σου γέγονεν, βουλευτής γαρό εξαράτωτε και ορατής μεζών, συμπήξη φύσεως, ήθεν με του σώμα διέπλασας, δε δόκος δε μου ψυχή, τη Θεία σου και ζωποποιώ εμπνεύσει. Διό Χριστέ την δούλην σου, εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Ανάπαυσον σωτήριμον ζωδότα, ειν μετέστησας αδελφήν ημών, εκ των προσκέρων κράζουσα δόξα εσύ. Θρηνών και οδύρωμε όταν εννοήσουν των θάνατων και είδω εν της τάφης κειμένη την κατοίκονα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, αμορφων άδοξον μη εκούσαν είδος, ότου θάματος τι το περί μας, τούτο γεγονέ μου στηρίον, πον μαραδόθη μεν τη φορά και συνεδέχθη μεν το θανάτο. Όντως Θεούν μπροστά εξίων γεγραπτέ του παρέχοντος τη μεταστάση την ανάπαση. Ως τα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θάνατο σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόσεχνος, μη μη γαρενάει μνηματικά τετέθη, ουκαν απαράδεισος η νέο του, διότι μεταστάσα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, Αγνή Παρθένε του Λόγου πύλη, του Θεού ημών μητήρη και τεβεν, ελεηθήν εδι ψυχήν αυτής. Μακαρία η οδό, η πορεύει σήμερον, ότι ετοιμάστησε τόπος αναπαύσεως. Μακαρία η οδός ημών.
Μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον ότι ετοιμάστησι τόπος αναπαύσεως πρόσχομεν. To you, O Lord, I cry, O my God, may you not pass over me in silence. May you never be silent to me, else I would become like those who go down into the pit. Wisdom, let us attend. The reading is from St. Paul's first letter to the Thessalonians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, we could not have you ignorant concerning those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself would descend from heaven with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Ειρήνη σε τον Αγίον Όσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, όρθιοι, ακούστε με του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Έρχεται ο Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι των λόγων μου ακούων και πιστεύουν τον πεμψαντέμε, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση νου και έρχεται. Αλλά μετεβεύηκε εκ του θανάτου εις τη ζωήν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότι οι νεκροί ακούσονται στις φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσονται ζήσονται. Ως παιγάρα πατήρ έχει ζωήν εν αυτό, έδωκε και τον Υιό ζωήν έχει εν αυτό, και εξουσίον έδωκε εν αυτό εις Κρίστην ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς ακούσοντες της φωνής αυτού και εκπορεύσοντες εις αγαθά ποιήσοντες εις ανάστασιν ζωής, ιδέ τα φαύλα πλάξοντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ουδήν με εγώ ποιήν εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακού κρίνω και η κρίσης ημί δικαίαστη. Ότι σύζητον το ζήτημα, θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του παμψαντός με πατρόμ. The Lord said to the Jews who came to him, truly, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Truly I say to you, the hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself, and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for the hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come forth, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. I can do nothing on my own authority. As I hear, I judge, and my judgment is just,
because I seek not my own will, but the will of Father who sent me. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Λέησον ημάς ο Θεός και δεδομέγα ελεώσε με θάσου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Again we pray for the repose of the soul of God's servant Catherine, departed this life, and the forgiveness of every sin, whether or not of her own free will. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. That the Lord our God will grant to his soul rest with the righteous repose. God's mercy is the kingdom of the heaven and the remission of her sins. Let us ask of Christ our immortal King and God. Grant this, O Lord. Let us pray to the Lord. Lord of mercy. O God of all spirit and flesh, who has trodden down death, destroying the power of the devil, bestowing on your world to the souls of your servant Catherine departed this life, do you yourself, O Lord, give rest in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, where pain and sorrow and mourning are fled away. Every sin by her committed in thought, word, or deed, do you as a good and loving God forgive. Seeing that there is no man who shall live without and sin not, for you alone are without sin, your righteousness and your love is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your servant Catherine, O Christ our God. And to you we send up glory, to the eternal Father, all holy, good, and life-creating Spirit, both now and forever, and to the ages of ages. Amen. Θυσί η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση τη ψυχή τη κακημένη δούλη του Θεού Εκατερίνη Χριστέ, ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στη δονάσου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεό, η ελπίσιμον κύριε, δόξα σε. Και νεκρών και ζώντα την εξουσία ενέχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο ληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντη και παμνώμα Αγίας αυτού μυθρός δυνάμει του Θεού και ζωπιού σταυρού προστασίες των τιμήρων πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων δοσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου και πάντων των Αγίων. Η ψυχή τη εξημών μεταστάσει δούλη αυτού Εκατερίνη εν σκηνέ δικαίων τάξε, εν κόπη Αβραάμ αναπαύσε και με τα Αγίων συναριθμίσε. Ημά δε ελεήσε ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Αιωνία σου η μνήμη είναι αξιομακάριστο και αείμνηστο αδελφή ημών. May your memory be eternal, our sister, worthy of blessedness and eternal memory. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστο και αείμνηστο αδελφή ημών. Αιωνία ημνή μη, αιωνία ημνή μη, αιωνία αυτής ημνή μη. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
στον κατοικητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που αναγινώσκεται κατά την Αγία και λαμπροφόρο νύκτα της Αναστάσεως του Κυρίου ακούμε. Κανείς να μη φοβάται τον θάνατο, γιατί ο θάνατος του Σωτήρος μας ελευθέρωσε. Τον έσβησε, ενώ ήταν κάτω από την εξουσία του. Τον έσβησε, τιμώρησε τον Άδη, αφού πρώτα κατέβηκε στον Άδη ο ίδιος. Τον επίκρανε ότι εκείνος γεύτηκε τη σάρκα του. Ο Ισαΐες το προφήτευσε αυτό. Ο Άδης, λέει, επικράνθη. Πήρε στα χέρια του ανθρώπινο σώμα και βρέθηκε μπροστά στον Θεό. Πήρε γη και βρήκε ουρανό. Πήρε αυτό που έβλεπε και έπεσε σε αυτό που δεν έβλεπε. Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου? Πού είναι, Άδη, η νίκη σου? Αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ καταβαραθρώθηκες. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι δαίμονες ρίχτηκαν κάτω. Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι άγγελοι. Αναστήθηκε ο Χριστός και κανείς νεκρός δεν μένει πια στο μνήμα. Γιατί ο Χριστός σηκώθηκε από το μνήμα και έγινε οδηγός των και κοιμημένων. Η νεκρόσιμη ακολουθία αποτελεί παράδειγμα μελωδικού κηρύγματος που εκφράζει την ελπίδα για την προσδοκία της μελλοντικής Αναστάσεως των και κοιμημένων. Τα νεκρόσιμα αυτά τροπάρια, τα κοντάκια και οι ευχές μεταφέρουν την περί θανάτου και Αναστάσεως θεολογική δογματική διδασκαλία και διδάσκουν τους πιστούς τον σωστό τρόπο στάσεως απέναντι το φοβερό μυστήριο του θανάτου. Μέσα στο βάθη της καρδιάς της η Εκατερίνη βάστηξε με λαμπρότητα και ελπίδα το φως του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο μέσα από τις δυσκολίες αυτής της ζωής? Είναι η πίστη, είναι η ελπίδα. Η Κατερίνη σήμερα έφυγε από τα βάσανα και αρρώστιες τα οποία υποφέρουμε όλοι μας σε αυτή τη ζωή. Και ευχόμαστε όλοι μαζί ο Πανάγαθος Θεός μας να σας δίνει δύναμη και βοήθεια για τους συγγενείς και φίλοι, ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί στην Βασιλεία των Ουρανών εν τη ημέρα εκείνη που θα μας καλεί ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης να αναπαύσει την ψυχή της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Εκατερίνης. In our epistle reading we heard this morning, the most beautiful words of Saint Paul's first letter to the Thessalonians. He writes, I do not want you to be ignorant concerning those who have fallen asleep, that you may not grieve as others who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, then through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. These words of Saint Paul are directed specifically for the loss of someone dear to us. Today we say goodbye to our dear Kay. St. Paul tells us not to grieve over this loss because we believe in Jesus Christ. And it is because of our faith in Jesus Christ, the genuine faith that Kay and Paul have shared this life together, the faith that we all are called to have. It is from our faith that we have the promise of eternal life. Jesus Christ, my brothers and sisters, came into the world that we might have hope and be saved. But saved from what? Saved from an ending. Saved from temporality. Saved from sin. Saved even from death itself. Because of Jesus Christ, we are no longer subject to death, but now by our faith and love for him, he has granted to us the promise
of eternal life in his heavenly kingdom. Our life here on earth can certainly be a roller coaster. It is marked for everyone by many joys and sorrows, by good health and at times terrible sickness, wealth and poverty, love and hate. But when we depart this life, there is no more pain, no more sorrow, no more suffering. Kay now is in a place of peace, a place of pure joy, the only place that is perfect, God's heavenly kingdom. It is a sad tragedy that she is no longer physically with us, that we can no longer hear her beautiful voice, no longer be swallowed up by her embrace, but we can hold firm in our faith, in the truth that she is now at peace and eternal rest with our Lord. Sometimes it is hard for us to look beyond this world that we come to know and love so much, but we were never created for this life. That is why no matter how many years we are given, 40, 60, 80, maybe we might even live to be 100 years old, but all of us will most certainly close our eyes one day, and our time on earth will have expired and come to an end. It is then, the moment when our chapter on earth comes to a close, then we shall be rewarded according to our faithfulness, according to the love that we had in our hearts, love for God, love for our neighbor, most especially love for those who have given us a difficult time in this life. In the beautiful Bible verse from the book of Ecclesiastes, chapter 7, we hear, "A good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth." It is a great blessing indeed to live a life as Kay did, faithful in all things to God, devoted to her church, her family, everyone becoming her friend, living alongside Paul in a righteous and orthodox Christian manner. Today we pray that our Lord give all of you comfort and peace in your hearts, that our Lord may guide all of us to follow Kay's beautiful Christian example of love and dedication. May the Lord grant Kay eternal rest in his loving embrace. May her memory live on in all of you, and may she find her place among God's heavenly angels. Aeoniatis imnimi. With the help of the ushers at this time, I invite you forward to pass by and offer that final farewell, and then we will proceed to the interment. May God rest her soul. No. Yeah.
ποινή αρτι χωριζόμεθα ειν πέραν αμπάσε Κύριος εξόμεθα. Τόμος αναμας
Θεός. Μακαρία η οδός η πορεύεις ημέρον, ότι Κύριου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, ραντίς με εις όπου και θα ρυθίσουμε πληνείς με εμπερχιώνα, λευκανθίσουμε. Του Κυρίου η γη και η πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντας η κατοικούνουσεν αυτή εις γη, γη εις η και εις στην γην απελεύσει. You shall sprinkle me with hyssop and I shall be made clean. You shall wash me and I shall be whiter than the snow. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and all that dwell therein. You are the dust and to dust you will return. Αιωνία σου μνήμην, αξιμακάριστε κοίμηση αδελφοί μου. Αιωνία σου μνήμην, αιωνία σου μνήμην. Ανημάς, αγίος.
ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Yes.